Ο χρόνος τρέχει αμήλικτα. Κύριε Κατσακιώρη, η σκηνή μας σε εσάς. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω φίλες, φίλους, γνωστές, γνωστούς, συνεργάτες και συνεργάτες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σύμπραξη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει, να κάνει το δημόσιο διάλογο σε θέματα όχι μόνο για τη βιώσιμη και την αηφόρο ανάπτυξη, τα οποία βέβαια με ενδιαφέρουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και πέραν αυτού του να φέρει το κοινό αυτό, το επαγγελματικό και το οικοσύστημα, προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που μας απασχολούν και βιοποριζόμεστα κιόλας από αυτά και έχουμε και την ευθύνη του μέλλοντος σε αυτούς μας και στα παιδιά μας, όσοι έχετε να τα χαίρεστε. Λοιπόν, εμείς είμαστε λίγο διαφορετικοί. Εμείς θα πάμε λίγο στη μορφή της είδησης. Είδατε και το θέμα μας και το fake news που λένε. Είναι λίγο σαν... Δηλαδή, τι είναι η είδηση, τι είναι η είδηση τελικώς. Είναι κάτι σαν την πατρίδα. Είναι οι κάμποι, τα ψηλά βουνά, τα φώτα, τα άστρα, τα φωτεινά. Φτάνουμε στο σημείο να μην γνωρίζουμε ποια είναι πραγματικά η είδηση με ό,τι συμβαίνει, με την παραπληροφόρηση περισσότερο θα σταθούμε σε αυτή την έννοια και όχι στο πολύ trendy και κομψό fake news. Στην Κρήτη θα λέγανε «Ιντζάνε τσιονά, μωρέ». Και αυτή θα ήταν μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση, γιατί ξέρεις τι, θα ξεκινήσω από σένα. Θα σου πω γιατί. Γιατί μας ενώνουν πολλά και μας χωρίζει ένα σημαντικό. Το κύπελο, ακριβώς, το κύπελο, το οποίο εγώ το έχω. Κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, να κάνουμε και τις συστάσεις του πάνω. Η Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, χρόνια συνεργάτηδα σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα πληροφόρησης. Μια κυρία την οποία εκτιμώ και σέβομαι, την παρακολουθείτε, είμαι βέβαιος. Και έχει μια διαφορετική ματιά, πολύ ενδιαφέρουσα, που θα συζητήσουμε. Εξ αριστερών μου, κυρία Βατάλα, από τα ελληνικά Χοάξη. Τι είναι τα ελληνικά Χοάξη? Οι Ghostbusters της είδησης. Who you gonna call? Ghostbusters. Όταν έχουμε μια είδηση που δεν ξέρουμε, πάμε στα Χοάξης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Θοδωρή. Ο Θοδωρής αυτοχαρακτηρίζεται αλλιευτής στον ωκεανό της πληροφορίας. Αν μπει κανείς στο δικό του τον ιστότοπο, Θοδωρή, ποιος είσαι, τι κάνεις? Αλλιευτής δηλώνει. Το έκανε κι άλλος ένας πριν περίπου 2024 χρόνια με σχετική επιτυχία, γιατί απέτυχε και δημοσίως σταυρώθηκε. Δεν πειράζει. Έχουμε εδώ ένα αλλιευτή ειδήσεων και όχι αλλιευτή ψυχών. Σωστά, Θοδωρή μου? Περίπου ναι, αυτό. Έλενα Παπαδημητρίου. Κατέγραψε τη Σταύρωση. Εδώ μπαίνουμε τώρα στο βαρύ δημοσιογραφικό κομμάτι από όλες τις απόψεις. Και θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που είδα στο debate που έκανε στην Ευρωπαϊκή. Υποψήφιοι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, θα πιάσουμε το τι είναι η είδηση. Ποια είναι η είδηση? Γιατί φιλτράρουμε, πώς φιλτράρουμε, πώς μεταφέρουμε, ποιος είναι ο ρόλος του καθένα τελικώς? Στο σχόλιο, στη διασπορά, στην εξακρίβωση, στην πιστοποίηση και τελικώς στη μεταφορά στο κοινό του? Πάμε να το δούμε. Βίβιαν, είσαι εξαιρετικά ενεργή στα social, σχολιάζοντας και μεταφέροντας. Καταρχάς να πω ότι η δουλειά μου είναι επικοινωνία. Αυτό πληρώνει τους λογαριασμούς. Είμαι σύμβουλος στρατηγικής στην επικοινωνία. Είμαι planner στη διαφήμιση. Φτιάχνω το στρατηγικό σχέδιο. Τι πρέπει να πούμε, τι πρέπει να κάνουμε για να καταλάβουμε την κορφή του βουνού. Αυτό το σχέδιο το παίρνουν οι δημιουργικοί μετά και το φτιάχνουν τη διαφήμιση που βλέπετε. Πριν από 7 χρόνια, περισσότερο επειδή ήμουν θυμωμένη αυτή την εποχή με τις εξελίξεις στις πολιτικές, κυρίως επειδή και εγώ έχω κατασκευάσει ειδήσεις για λογαριασμό πελατών μου. Όχι αναγκαστικά για να κοροϊδέψω κάποιον, αλλά για να πω την ιστορία μου, για να πω την ιστορία τους. Και επειδή είμαι βαριά καταναλώτρια ειδήσεων, διαβάζω 6 εφημερίδες την ημέρα τα τελευταία, ξέρω εγώ, 25 χρόνια. Κάθε πρωί ξεκινάω με τη Washington Post, ας πούμε, την οποία τη διαβάζω όλη και συνεχίζω. Σκέφτηκα λοιπόν να φτιάξω ένα newsletter, το οποίο θα συγκέντρωνα τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις 10 ειδήσεις που πρέπει να ξέρει κανείς για να είναι ενημερωμένος. Εδώ να πω ότι αυτό το βλέπω μέχρι τώρα, δεν έχω κανέναν οικονομικό υποστηρικτή. Το κάνω μόνη μου, δηλαδή χρηματοδοτώ με τον ελεύθερό μου χρόνο την έκδοση αυτού του newsletter εδώ και 7 χρόνια. Και εδώ βάζω έναν άλλο παράγοντα, την αγορά. Δηλαδή, δεν έχω διαφημιζόμενους. Εάν διαφημίζετε σε μένα Κωστής Κατσακιώρης και αύριο κάνω μια κριτική στην εταιρεία του, δεν θα με πάρει, όχι πως θα με έπαιρνε το Κωστή, το λέω σχηματικά, δεν θα με πάρει κανείς να μου πει, κύριε Ευθυμιοπούλου, 10.000 σας δίνουμε για να γράφετε 10 λεξούλες την ημέρα. Και εσείς μας φέρεστε έτσι. Αυτό γίνεται, σας διαβεβαιώ.
Γιατί επί 5 χρόνια ήμουν αρθρογράφος στο Liberal, καθημερινή αρθρογράφος. Και ενώ είμαι υποστηρίκτη, είναι γνωστό πια είμαι, δεν θα σοκαριστεί κανείς, της κυβέρνησης και σε φιλοκυβερνητικό μέσο, κάθε φορά που τυχόν έκανα κριτική σε κάποια εταιρεία ή κάτι, ο Άγιος, αυτός ο άνθρωπος ο Μαυρίδης, το τι τράβαγε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω στα τηλέφωνα. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Κάνω αυτό και μπορώ να το κάνω, γιατί δεν αντλώ κεφάλαια από την αγορά. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ αυτό στο μέλλον. Νομίζω ότι θα το καταφέρω, αλλά για την ώρα, για να κάνω αυτό και να βγαίνω και να σας λέω ότι εγώ λέω την αλήθεια, το χρηματοδοτώ πρωτίστως με το χρόνο μου. Το οποίο, εάν τον βάλω εξαιτίας του seniority που έχω στην αγορά, δεν είναι λίγα χρήματα, έτσι. 5 ώρες εμένα να με έχεις να σου δουλεύω πάνω από τον υπολογιστή για να σου γράφω. Ένα το κρατούμενο. Αυτή η διαδικασία με δίδαξε πάρα πολλά και κυρίως να ξεκαβαλήσω από το άλογο ότι εγώ τα καταλαβαίνω όλα και εγώ, εμένα δεν μπορεί να με πιάσει κότσο κανένας. Κατάλαβα ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι για να είμαι ενημερωμένη και να μπορώ να διατυπώσω άποψη, πρέπει να διαβάσω πάρα πολύ. Πρέπει να το ψάξω. Και συχνά στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, κάτι που το κάνουν όλοι εδώ, ο Θοδωρής ο Γεωργακόπουλος το κάνει λόγω και της θέσης που έχει στη διανέωση. Είναι σύνθετος ο σύγχρονος κόσμος. Έτσι. Δηλαδή, εγώ για να διαβάσω την έρευνα την τελευταία της διανέωσης, το άφησα για την Κυριακή το πρωί για να αφιερώσω 1,5 ώρα. Αλλιώς, πώς θα καταλάβω τι λέει αυτή η έρευνα, για την οποία έχουν εργαστεί για να τη βγάλουν κιόλας συμπυκνωμένη, πόσες ώρες έχετε εργαστεί, τελείωτα. Έτσι, για να πάρω εγώ την έρευνα, που θέλω 1 ώρα να τη διαβάσω, για να γράψω τις 2 γραμμές για τους αναγνώστες μου, έχουν εξοδευτεί πολλές ώρες. Φαντάζομαι ότι κι εσείς θα μας το πείτε στο For Your Information. Για να βγάλετε ένα TikTok των 3 λεπτών, έχετε πεθάνει στη δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Είναι ότι η καλή ενημέρωση δεν είναι μόνο ότι είναι ακριβή, και είναι κοστοβόρα στο χρόνο και χρειάζεσαι ανθρώπους που ξέρουν. Εγώ πάντα, επειδή έχω συνεργάζομαι με τους δημοσιογράφους, τους υποστηρίζω τους δημοσιογράφους, με την έννοια ότι όταν είσαι μόνος σου, ειδικά στην κρίση, και πρέπει να γράψεις όλη την εφημερίδα, γιατί αυτή ήταν η αξίωση κατά τη διάρκεια της κρίσης, θα μπεις μέσα στο Twitter να αλλιεύσεις θέματα. Και πόσο σοβαρά μπορεί να είναι αυτά. Εγώ τώρα δοκιμάζω αυτό, επειδή είμαι paid user στο Twitter, δοκιμάζω αυτό το Grok που έχει τη τεχνητή νομική. Είναι αστείο, που έχει πολύ πλάκα. Μου βγάζει τη σοφία του Twitter. Του κάνω ερωτήσεις και μου βγάζει τη σοφία του Twitter. Θέλω να πω, οι καταναλωτές των ειδήσεων πρέπει να ξέρουν 3 πράγματα για την ενημέρωση. Κοστίζει. Οπότε μην είναι εχθρική ούτε με τη διαφήμιση, γιατί κάθε φορά εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του μέσου. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρα για να έχετε ένα καλό μέσο. Κάποιοι πρέπει να έχουν διαβάσει πάρα πολύ, βασίζεται πάρα πολύ στη γνώση και βασίζεται και πάρα πολύ στην εξειδίκευση. Κανένας δεν κάνει, ξέρετε, κάτι για την τέτοιο. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι ιδεολογικά ουδέτερη. Εγώ, όποιος γράφεται στο newsletter μου, παίρνει ένα ευχαριστώ που γραφτήκατε και του λέω ότι εγώ που είμαι εδώ, σας λέω ειδήσεις που θέλουν να είναι ενημερωμένοι άνθρωποι που ανήκουν στο κεντρό χώρο. Δηλαδή από μετριοπαθείς νεοδημοκράτες μέχρι μετριοπαθείς αριστερούς. Δεν θα παραστήσω εγώ τώρα ότι είμαι αντικειμενική. Τι σημαίνει αυτό. Ωραία. Βίδια. Μισό λεπτό να δουλέψουμε για την τεχνολογία. Λοιπόν, Βίδια. Και με σεβασμό στον χρόνο, βλέπεις, παρακολουθώ λίγο. Θα περάσω στον κύριο, γιατί ωραίο το divers, είδατε, 3 κυρίες, 2 κύριοι, για να έχουμε balance, όπως πρέπει. Και να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Κουρή, που δεν είναι στο πάνελ για ένα προσωπικό λόγο, μου ζήτησε προσωπικά να σας μεταφέρω τη συγγνώμη του και την κατανόησή σας στο θέμα που αντιμετωπίζει σήμερα. Θοδωρή, αναφέρθηκες από εμένα, όντας στην καθημερινή σχολιαστή, αναφέρθηκες και από τη Vivian στη διανόηση, βέβαια, την οποία... Λέει η Vivian πόσο χρόνο χρειάστηκε 1 ώρα και 30 λεπτά για να διαβάσει μια έρευνα, το οποίο εγώ το έχω κάνει, μπορεί να το έχετε κάνει κι εσείς. Πόσες φορές έχουμε διαβάσει χιαστή προκειμένου να αντιληφθούμε ή να μεταφέρουμε κάτι. Αυτό, Θοδωρή, εσύ που είσαι ένας, όπως είπα αυτό χαρακτηρίζεσαι, αλλιεύς ειδήσεων, πόσο επίσης χρόνο επενδύεις και πώς φτάνεις προκειμένου να καταλήξεις ένα σχολιασμό που μέσα από τη βαρύτητα του μέσου επηρεάζει άμεσα τον άλλον, ακόμα καμιά φορά και άκρητα. Το έγραψε καθημερινή, άρα αυτό που έγραψε ισχύει. Πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, αλλά πληρώνομαι γι' αυτό. Θέλω να πω, είναι και η δουλειά κάποιων ανθρώπων να κάνουν αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης βρίσκεται κυρίως στην άλλη πλευρά της εξίσωσης.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα fake news και η παραπληροφόρηση δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Το νερό του καμαθερού που θεραπεύει τον καρκίνο είναι κάτι που πριν από 50 χρόνια, πόσο ήταν, μέσα από τις εφημερίδες διαχύθηκε στην κοινωνία με την πολύ έντονη δραστηριότητα ανθρώπων οι οποίοι επίσης πληρώνονταν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ο Γιώργος Τράγκας, νομίζω, ήταν αυτός ο οποίος σήκωνε ψηλά το φλάμπουρο του νερού του καμαθερού. Ήταν, για φαντάζομαι πλειοψηφία από εσάς, δεν ξέρετε τι είναι αυτό. Ούτε εγώ το θυμάμαι, αλλά ήταν μια ιστορία με ένα νερό θαυματουργό που έβγαινε. Ο καματερό δεν ήταν την υποθεσία, ήταν ένας τύπος. Ο καματερός που πούλαγε το νερό, το οποίο έλεγε ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Και το πίστευαν. Και κόσμος εγκατέλειπε τις θεραπείες για να πάει να μπουν στην ουρά, να πληρώσουν λεφτά για να αγοράσουν το θαυματουργό νερό. Δεν υπήρχαν social media τότε. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει πάντα. Προπαγάνδα στα μέσα για διάφορα κίνητρα, πολιτικά, οικονομικά, από εταιρείες, από κυβερνήσεις, υπάρχει πάντα. Greenwashing βλέπουμε ακόμα και σήμερα πάλι από τα παραδοσιακά μέσα. Το πρόβλημα, το έξτρα πρόβλημα στην εποχή μας έχει να κάνει με την μεγάλη πλειοψηφία των μέσων από τα οποία πληροφορούνται οι αναγνώστες, ο κόσμος. Είναι μεγάλη πληθώρα, είναι μεγάλη ποσότητα της πληροφορίας που παράγεται, μεγάλη ποσότητα που καλούνται οι αναγνώστες, οι τηλεθεατές, να καταναλώσουν κάθε μέρα σε οθόνες διαφόρων μεγεθών και ειδών. Και όλα αυτά πρέπει κάποιος, ένας πολίτης, ένας άντρας, μια γυναίκα σήμερα, να έχει τα εφόδια για να τα επεξεργαστεί και να τα καταλάβει. Δεν είναι εύκολο. Εμείς που πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, πρέπει να αποκτήσουμε τα εφόδια, να καταλαβαίνουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει, ποια είναι η αξιοπιστή πηγή. Ο μέσος πολίτης όμως, είναι πολύ πιο δύσκολο να αποκτήσει αυτά τα εφόδια για να καταφέρει να κάνει αυτή τη διαλογή. Επιπλέον, πολυπλοκότητα μπαίνει από δύο παράγοντες. Μικρή ιστορία και δεν θα καθυστερήσω πολύ. Το 2016, το Μάιο, ένα group στο Facebook με 250.000 μέλη ακροδεξιών υπερπατριωτών από το Τέξας γράφουνε, κανονίζουμε διαδήλωση, συγκέντρωση έξω από ένα κέντρο Ισλαμικών σπουδών κάτι στο Χιούστον για να διαμαρτυρηθούμε για τον εξισλαμισμό της κοινωνίας μας. Ελάτε όλοι μαζί, πάμε να τους νικήσουμε. Ένα άλλο group στο Facebook, 320.000 μέλη αυτό, μουσουλμάνων που ζουν στις ΗΠΑ και διεκδικούν τα δικαιώματά τους να ζουν με ισότητα και ασφάλεια, λένε οργανώνουμε αντιδιαδήλωση στο ίδιο μέρος, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Μαζευτείτε όλοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Κανένα από τα δύο groups δεν τα είχαν ξεκινήσει Αμερικάνοι. Και τα δύο groups τα είχαν ξεκινήσει Ρώσοι. Τα περισσότερα από τα μέλη ήταν Αμερικάνοι, που νόμιζαν ότι διάβαζαν αμερικάνικο περιεχόμενο που μιλάει στα δικά τους, στις δικές τους ευαισθησίες, για να τις πω έτσι. Στην πραγματικότητα όμως ήταν μια ρώσικη στρατηγική προπαγάνδας που ήθελε να πυροδοτήσει το διχασμό στην αμερικανική κοινωνία λίγο πριν από τις αμερικανικές εκλογές εκείνης της εποχής, ώστε να πυροδοτήσει το διχασμό και να τους τραβήξει στα άκρα για να διαλυθεί η κοινωνία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ένας παράγοντας, λοιπόν, ότι υπάρχουν περισσότερες και πιο θολές πηγές προπαγάνδας και χειρισμού των αναγνωστών και των πολιτών σήμερα. Ο κίνδυνος, λοιπόν, είναι μεγαλύτερος. Και η δεύτερη πηγή πολυπλοκότητας είναι οι αλγόριθμοι. Ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου και της κατανάλωσης περιεχομένου και ειδήσεων γίνεται στα social media. Δεν είναι καινούριο, είναι 20 χρόνια τώρα, το έχουμε συνηθίσει, καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Τα κίνητρα των social media όμως και των αλγορίθμων που μας σερβίρουν όλο αυτό το περιεχόμενο είναι διαφορετικά από την υγεία της δημοκρατίας ή από την σωστή ενημέρωση του πολίτη. Τα κίνητρα είναι να μας έχουν διαρκώς έξαλλους. Να μας έχουν συναισθηματικά φορτισμένους, ώστε να σχολιάζουμε, να πατάμε, να κάνουμε like, να μπαίνουμε πιο βαθιά στη φούσκα μας, να συνηθίζουμε, να θέλουμε να διαβάζουμε μόνο πράγματα με τα οποία συμφωνούμε και κυρίως να πατάμε όσο το δυνατό περισσότερες διαφημίσεις. Ο αλγόριθμος, λοιπόν, είναι ο δεύτερος παράγοντας πολυπλοκότητας που κάνει πιο θολό το τοπίο και πιο δύσκολη την αντιμετώπιση του φαινομένου. Και εδώ το κλείνω έχοντας τοποθετήσει όλα τα προβλήματα στο τραπέζι και έχοντας προσφέρει μηδέν λύσεις. Κοίτα, το θέμα είναι ότι έχεις προκαλέσει όμως τη σκέψη ήδη
Και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δεν είναι θέμα μόνο να προσφέρουμε καμιά φορά και την έτοιμη λύση. Εξάλλου δεν είναι οι άνθρωποι και οι λύσεις μπριζόλες στην κατάψυξη που τις βγάζεις και τις προσφέρεις. Να υπάρχουν διαθεσιμότητα, να είναι διαθέσιμοι να πάση στιγμή. Έλενα, βλέπεις ότι ο κόσμος δείχνει μία. Πώς να το πω τώρα, στέκεται επικριτικά καμιά φορά ακόμα. Δυσπιστία, αμφισβήτηση. Δύσπιστα, ναι. Απαξίωση. Ξεκινάει με ένα τι παίζει τώρα πίσω από αυτό. Mm. Ποιος είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, του εκδότη, του μέσου, του ιδίου ακόμα. Πώς εσύ το αντιμετωπίζεις αυτό, ούσα στην πρώτη γραμμή της επικοινωνίας. Εννοώ δηλαδή, συγγνώμη χωρίς να προσβάλλω κανένα άλλο από εμάς, αλλά είσαι σίγουρα ένα βήμα πιο μπροστά και με τηλεοπτικά κιόλας. Της είδησης, όχι της επικοινωνίας. Ναι. Γιατί η είδηση, όπως είπες και έξω, συγγνώμη, αλλά είχαμε μια κουβέντα έξω, είπες, έδωσες 4 στοιχεία της είδησης. Αυτό που, για να αρχίσω τη συζήτηση, αυτό που παρατηρώ εγώ και έχει με έναν τρόπο συνδέεται και με αυτό που είπα Θοδωρής, αλλά και με αυτό που ανέφερε η Vivian, με διάφορους τρόπους, είναι ότι ζούμε στη φάση, ζούμε στην περίοδο που είναι είδηση versus νέα και ενημέρωση versus πληροφόρηση. Και αν βάλουμε στη ζυγαριά τα μεν με τα δε, βλέπουμε ότι πέφτει η ζυγαριά στο κομμάτι της πληροφόρησης και των νέων και μιας φούσκας που είναι μεγαλύτερη από αυτήν καθεαυτήν την είδηση. Προφανώς και γι' αυτό έχει ένα ρόλο, έχουν ένα ρόλο τα social media και αυτά τα ένστικτα τα οποία συνεχώς τα πειράζουμε και ο αλγόριθμος και άλλη είδηση και άλλος ο οποίος λέει κάτι και αυτό ταιριάζει στο δικό μας το ένστικτο, στη δική μας τη φοβία. Και αυτό παίζει ρόλο και τα λάθη πολλών χρόνων από την πλευρά και των ιδιοκτητών των μέσων και των ίδιων των δημοσιογράφων, κάποιων από τους δημοσιογράφους παίζουν ρόλο για αυτήν την απαξίωση. Εγώ νιώθω, μετά από 25 χρόνια που είμαι στο χώρο, ότι έχοντας κάνει ένα κύκλο στα ψηφιακά μέσα, στους νέους τρόπους, αναζητώντας επίσης και την ισορροπία ανάμεσα στα social media και τα ειδησιογραφικά μέσα, επιστρέφουμε σε μια πιο πατροπαράδοτη ιδέα της δημοσιογραφικής δουλειάς. Με νέα μέσα, με τεχνητή νοημοσύνη μέσα, με fact-checking, με όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία ισχύουν και βοηθούν πολύ τη δουλειά μας. Επιστρέφουμε όμως στην αναζήτηση πρωταρχικά της είδησης. Τι είναι είδηση? Δεν είναι κάτι, όσους ορισμούς και αν σας πω δημοσιογραφικούς από αυτούς που μαθαίναμε στο πρώτο έτος, δεν θα είναι αρκετή από το να το νιώσετε και να καταλάβετε ως καταναλωτές ειδήσεων το ένα από το άλλο. Τι είναι είδηση, τι είναι νέο. Τι είναι είδηση, τι είναι ένα σχόλιο. Πού αρχίζει και πού τελειώνει. Η είδηση είναι αυτό το οποίο ορίζει μετά και πόσο αν θα βγει σωστά ή όχι, όλη τη συζήτηση και όλο το χώρο της επικοινωνίας. Οπότε έχει και μια μεγαλύτερη ευθύνη. Νομίζω ότι, τώρα έτσι κι αλλιώς θα πας στην Έλενα, είναι σημαντικά αυτά τα εργαλεία, είναι σημαντικές οι δουλειές που κάνουν οι ομάδες όπως τα ελληνικά Hoaxes, πάρα πολύ σημαντικές, είναι ένας φάρος. Και για μας που προσπαθούμε, όπως και η Vivian, από το χάος των ειδήσεων να καταλήξουμε στις 5 σημαντικότερες και να τις βγάλουμε στα social, στο FYI, να πιάσουμε αυτό το κοινό, γιατί στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να διαχωρίσουμε και το κοινό μεταξύ τους. Δεν έχει καμία σχέση, αν πας τώρα να δεις πώς ενημερώνονται το 18-30, 18-40 με μας, που διαβάζει 6 εφημερίδες, που διαβάζω 3 εφημερίδες, που διαβάζω 6 ξένες εφημερίδες την ημέρα. Εγώ είμαι boomer. Στην ομάδα με την οποία δουλεύω, είμαι boomer που τα κάνω όλα αυτά. Το εμπιστεύονται, δεν το καταλαβαίνουν ακριβώς γιατί συμβαίνει όμως. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουν, γιατί θέλουν να ενημερωθούν. Εγώ το βλέπω κάθε μέρα στην ομάδα και από την ανταπόκριση στο FYI. Θέλουν και ειδικά για τα πολύ σοβαρά ζητήματα. Αλλά νιώθουν στην απέξω ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι έχουν χάσει επεισόδια, ότι ο τρόπος, τι να κάνουμε, για τα παιδιά το attention span είναι 3 δευτερόλεπτα. Αυτό ισχύει στα social media. Αν δεν μπορώ να το αλλάξω, δεν και καλά αυτό, ας προσαρμοστώ με αυτό ώστε να δώσω ειδήσεις και να εκπαιδεύσω σε εισαγωγικά και όχι πατροναριστικά
τις επόμενες γενιές, όχι των καταναλωτών μόνο ενημέρωσης, των ψηφοφόρων και των πολιτών αυτού του κόσμου. Μπαίνεις και σε αυτό τον εκπαιδευτικό ρόλο, πολύ σωστά. Ο Θάνος μίλησε πριν για τον αμήλικτο χρόνο. Εγώ αρέσκομαι να τον αποκαλώ πανδαμάτορα και επειδή ακριβώς έχει αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, έφτασε η σειρά σου. Και σε χαρακτήρισα πριν Ghostbuster. Εδώ έχει ένα κουμπάκι κάπου. Ένα-ένα. Λοιπόν. Γεια σας και από μένα. Θες να μας μιλήσεις λίγο. Δηλαδή, πολλοί από εμάς καταφεύγουμε σε εσένα, γιατί έχουμε δει νέα από το κουλούρι να βγαίνουν πρώτη είδηση και να αναπαράγονται από τηλεοπτικούς σταθμούς και όχι μόνο από σοβαρότερους δημοσιογράφους, τώρα που ο άλλος έβγαινε και κάνει χαβαλέ για το χαρτί υγείας. Να διαβάζετε το κουλούρι. Πόσο σοβαρός είναι ο ρόλος σας σε μια εποχή, πόσο σοβαρός αισθάνεσαι ότι είναι ο ρόλος σας σε μια εποχή ακριβώς αυτής της καταιγίδας, αυτής της πλημμυρίδας του τσουνάμι καθημερινών ειδήσεων. Ναι. Στο email που μου ήρθε για το event αυτό, μέσα αναφέρει ότι ο στόχος είναι να επαναπροσδιορίσουμε τι είναι βιώσιμο για ένα καλύτερο μέλλον αυτής της κοινωνίας. Οπότε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από το τι δεν είναι βιώσιμο, να το αντιληφθούμε και πάνω σε αυτό να σκεφτούμε, τουλάχιστον, πώς θα μπορούσαμε να κινηθούμε στο μέλλον, για ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα δεν είναι βιώσιμο να βιώνουμε την απέραντη δυσπιστία, την μόνιμη σύγχυση απέναντι στο τι είναι αληθινό, τι είναι ψευδές, ποιον να εμπιστευτώ, ποιος μου λέει την αλήθεια, ποιος με κοροϊδεύει, τι θέλει από μένα και στο τέλος τι να πράξω. Τον τελευταίο μόνο μήνα αξιολογήθηκαν μέσω των άρθρων που γράφουμε, των καταρρύψεων, 700.000 αναρτήσεις μόνο στο Facebook, Instagram, Threads. 700.000 σε ένα μήνα. Πολλαπλασιάστε το σε ένα χρόνο, κατά μέσο όρο περίπου πάμε στα 5-6 εκατομμύρια τουλάχιστον, για να είμαι συντηρητική. Ανέφεραν πριν εδώ οι πολυαξιόλογοι συμμετέχοντες, συνάδελφοι και συμμετέχοντες, ναι, για τους, αυτό που λέμε bad actors. Υπάρχουν, το παράδειγμα του Θοδωρή ήταν αυτό, τα ξένα κέντρα, ξέρω ακούγεται λίγο συνωμοσιολογικό, αλλά τα εργοστάσια παραγωγής τρολ, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά και τεκμηριωμένα, τα οποία επιβουλεύονται και στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της κοινωνίας, των δημοκρατικών κυρίως κοινωνιών. Πώς θα το αποτρέψουμε αυτό, πώς θα προφυλαχτούμε από αυτό. Η παραπληροφόρηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο στοχεύει κυρίως όταν γίνεται σκόπιμα και αποσκοπεί σε κάποιο όφελος, κυρίως οικονομικό ή πολιτικό, να αποσταθεροποιήσει τις δομές, τους θεσμούς και κυρίως να φυτέψει την αμφιβολία. Να καταλήξει ο πολίτης, ο οποίος δεν έχει τα μέσα, το χρόνο, οτιδήποτε, να φιλτράρει και να επεξεργαστεί τι ισχύει και τι δεν ισχύει, να καταλήξει να μην ξέρει τι να κάνει. Και να πιστεύει αυτούς οι οποίοι έρχονται και εκμεταλλεύονται τον φόβο του. Τον φόβο του, ας πούμε, για ζητήματα υγείας. Και ας μην επεκταθώ, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Για ζητήματα υγείας, ζωής. Ζητήματα ζωής και θανάτου. Και εδώ πάμε στην καχυποψία. Και ήθελα να συνδέσω με τον Θοδωρή, με την τελευταία δημοσκόπηση του Διανέωσης. Η εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βάζω και τους και τα ελληνικά hoaxes μέσα σε αυτό. Γιατί και εμείς πληροφορούμε, ας πούμε πληροφορούμε, είμαστε στο πληροφοριακό πεδίο. Φαντάζομαι ότι ένας πολίτης δεν ενδιαφέρεται τόσο το ότι εμείς τεκμηριώνουμε με γεγονότα. Μας κατατάσσει και εμάς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στις τελευταίες θέσεις.
της εμπιστοσύνης. Πρώτη νομίζω είναι η οικογένεια, αν θυμάμαι καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμπιστευόμαστε τους οικείους μας, εμείς οι άνθρωποι. Εμπιστευόμαστε το φίλο μας, το διπλανό μας, συζητάμε και κάπως έτσι, ας πούμε, χοντρικά διαμορφώνουμε και την άποψή μας. Και όταν πάμε στα social media με τον αλγόριθμο πάλι που υποφοβορείς, πληκτρολογούμε, ξέρω εγώ, εμβόλια και αυτισμός. Και μας βγάζει ανθρώπους ίδιους που αναπαράγουν το ίδιο και το ίδιο. Και καταλήγουμε να δημιουργείται αυτό το echo chamber που λέμε. Δηλαδή, βλέπουμε και διαβάζουμε αυτά που θέλουμε είτε να πιστέψουμε, είτε νομίζει ο αλγόριθμος ότι μας ενδιαφέρουν. Και καταλήγει να είναι μια μονοθεματική λήψη και έκθεση πληροφοριών. Και δημιουργείται ένας μικρόκοσμος, ο οποίος διαφέρει τεράστια από το τι συμβαίνει έξω. Και αυτός ο μικρόκοσμος ενισχύει και τροφοδοτεί την παραπληροφόρηση. Και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούνται, ναι, και δεν εννοώ τους δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή, εννοώ ανθρώπους οι οποίοι παράγουν παραπληροφόρηση. Ξέρουν και τροφοδοτούν για να ενισχύσουν αυτή τη δυσπιστία. Να με διακόψεις, ναι. Δεν ξέρω αν έρθει. Είπαμε για τον Πανδαμά τώρα χρόνο. Ναι, εξάλλου είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπες. Ναι. Ζούμε όμως και στο μικρό κόσμο. Δηλαδή, πριν την έλευση των social media, πριν την έλευση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε ακούσει από τις μητέρες σας, από τις θείες σας. Το είπε ο κουμπάρος του φίλου, του κουμπάρου, ότι αυτός εκεί κάνει το καλύτερο γαλακτομπούρεκο. Δεν πάμε τώρα στο πόσο καλός τεχνίτης είναι. Υπάρχουν μικροκόσμοι, υπάρχει πληροφορία. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι, και τώρα θα ξεκινήσω, γιατί μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, σας είπα, από τον κύριο της παρέας, Θοδωρή Γεωργακόπουλε. Ο κόσμος εδώ... Να σημειώσω ότι ναι. Έχω φύγει από τη διανέωση από πέρυσι το καλοκαίρι. Ναι, δεν πειράζει, κάνει το τελευταίο, ότι πιστεύουν οι Έλληνες, ήταν το μόνο στο οποίο δεν έχω δουλέψει πάνω στο ρυθματολόγιο, αλλά να πω για τα συμπεράσματα, γιατί έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Τα συμπεράσματα της... Για το θέμα της εμπιστοσύνης. Μπράβο. Και σου κάνω hijack και το δικό σου ρόλο και κάνω την ερώτηση στον εαυτό μου και... Πολεμάμε την καταπληρωμένη. Κάνω fact-checking, σας κάνω fact-checking για το πού δουλεύω. Το θέμα της εμπιστοσύνης δεν είναι μοναδικό στη δικιά μας χώρα, αλλά έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ως προς αυτό. Και χωράει μεγάλη συζήτηση, αλλά η παραπληροφόρηση ακριβώς εκεί στοχεύει. Ακριβώς όπως το περιέγραψε η Έλενα, στο να διασπείρει την αμφιβολία και σας καλώ να γκουγκλάρετε σε όσο πιο έγκυρες πηγές μπορείτε τι έκανε η καπνοβιομηχανία τις προηγούμενες δεκαετίες του 50, του 60, για να διασπείρει την αμφιβολία όταν πρωτοβγήκαν οι πρώτες μελέτες που συνέδεαν το κάπνισμα με τον καρκίνο στον πνεύμονα. Τι έκαναν, διέσπειραν την αμφιβολία με καμπάνιες στοχευμένες, ήξεραν την αλήθεια και προσπάθησαν να υπονομεύσουν την επιστημονική αλήθεια. Το ίδιο ακριβώς πράγμα έκαναν οι πετρελαιοβιομηχανίες από τη δεκαετία του 70 και μετά, όταν έγινε γνωστό και ήξεραν οι ίδιες από τις δικές τους έρευνες τι προκαλεί η καύση των ορυκτών καυσίμων στην ατμόσφαιρα και τι κάνει το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς το ίδιο. Χρηματοδότησαν άλλες έρευνες, διέσπεραν την αμφιβολία να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη του κόσμου στην επιστημονική γνώση, στις έγκυρες πηγές, ναι, αλλά αυτοί λένε κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, κατά μία άποψη, είμαστε στη χειρότερη φάση αυτού του, γιατί έχουμε τόση πανσπερμία πηγών πληροφόρησης, που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον καθένα και την καθεμία να καταλάβει ποιος λέει την αλήθεια. Χρειάζεται ψάξιμο, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται εφόδια και νομίζω ότι αν... Πρέπει να κάποια στιγμή να συζητήσουμε για λύσεις. Προς τα εκεί πρέπει να κοιτάξουμε. Ποια είναι αυτά τα εφόδια και πού τα βρίσκει ο καθένας και η καθεμία. Ωραία, ωραία. Και νομίζω η Έλενα είναι κατάλληλη να μας πει αυτά. Νομίζω ούτως ή άλλως θα... Αφού... Μ' αρέσει, για να πάμε. Έλενα, που θα τα βρουν οι αναγνώστες ή... Μήπως ο κόσμος ψάχνει τελικά ένα tip πού να στραφώ για να βρω την είδηση που δεν χρειάζεται να μπω στο πλαίσιο της δυσπιστίας και της αμφισβήτησης. Υπάρχει αυτό το τύπο. Υπάρχει το μέσο στο οποίο είμαι επικεφαλής, αλλά δεν θα το κάνω αυτό, θα πάω παρακάτω, γιατί δεν θα ήταν δίκαιο. Δεν υπάρχουν συνταγές για το πώς. Δεν υπάρχουν τύπ, γιατί δεν είναι ένα εύκολο πράγμα, γιατί
υπάρχει αυτή η φούσκα που άλλοτε είναι στα social media, άλλοτε είναι στο κεφάλι μας. Δηλαδή, και εμάς μας αρέσει να πηγαίνουμε εκεί που είναι πιο κοντά σε αυτό που νιώθουμε, σε αυτό που νιώθουμε ότι θέλουμε να πολεμήσουμε, σε αυτό που θέλουμε πιο πολύ να υπερασπιστούμε. Οπότε, είναι πιο πολύπλοκο. Εγώ νιώθω παρόλα αυτά ότι υπάρχει τον τελευταίο καιρό, ακόμα και αν έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα μέσα, βλέπω ότι έχει αναζωπηρωθεί εμπιστοσύνη σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους. Δηλαδή και σε έρευνες, αλλά και στον τρόπο που το βιώνω, λέω, το βλέπω βιωματικά τα τελευταία χρόνια. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, δεν ξέρω αν και σε εσάς, αν σας λέει κάτι αυτό που αναφέρω τώρα, ότι ακόμα και αν δεν εμπιστεύεστε όλο το μέσο, υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι για κάποια θέματα που θέλετε να τους ακούσετε, που τους πιστεύετε, που ακόμα και αν αλλάξουν κανάλι και πάνε σε ένα άλλο που συμφωνείτε ή διαφωνείτε, πάλι θα τους ακούτε. Αυτοί είναι φάροι. Αυτοί οι δημοσιογράφοι είναι νησίδες για να σώσουν λίγο και να καθαρίσουν και το υπόλοιπο τοπίο. Άρα, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που ο καθένας αναζητά την ενημέρωση μέσα από κάποιους δημοσιογράφους που έχει εμπιστευτεί. Η φιλομάθεια, πάλι με τον παραδοσιακό όρο, εκτός από ένα, θα πρέπει να είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό αυτό στους ανθρώπους που ασχολούνται με την επικοινωνία και τη δημοσιογραφία, είναι και ένα κομμάτι του κοινού όμως, και εκεί πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, η φιλομάθεια, το παραπάνω από μία πηγή ή μία έρευνα που θα διαβάσεις, και αυτό θέλει χρόνο. Εγώ γυρίζω σε αυτό που λέει η Vivian. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Έχετε εσείς χρόνο να διαβάζετε 5 και 6 ώρες, 2 ώρες. Έχετε 10 λεπτά να ενημερωθείτε κάθε μέρα, 20. Δηλαδή και αυτό. Έχει πέσει πάρα πολύ αυτός ο χρόνος. Ωραία. Θα σταθούμε στην φιλομάθεια που όντως είναι ένα χαρακτηριστικό του καθένα από εμάς και μπαίνουμε στο πλαίσιο της προσωπικής ευθύνης. Γιατί ωραία μιλάμε για την εταιρική ευθύνη. Αν δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη, ας μην ψέγουμε ή κοιτάμε ψηλά μόνο. Λοιπόν. Αισθάνεσαι, σε αυτό που περιγράφουμε, στο τρόπο την αισθάνεσαι, πρόσεξε, εκπροσωπώντας τον οργανισμό, σταυροφόρος. Βγαίνεις δηλαδή στην πρώτη γραμμή προκειμένου να σώσεις. Και ναι και όχι. Η αλήθεια είναι ότι η φύση της δουλειάς εμπεριέχει την έκθεση στην παραπληροφόρηση σε όλη της τη γύμνια. Να το πω διαφορετικά, σε εμάς καταργεί το αλγόριθμος. Φεύγουν τα φίλτρα και εκτιθέμεθα σε όλο τον όγκο της παραπληροφόρησης. Και αυτό είναι η άμεση επαφή με το κοινωνικό φαινόμενο, στο οποίο εργάζεσαι για να το επιστρέψεις πάλι στην κοινωνία. Οπότε δεν θα το έλεγα τόσο πολεμικά. Δεν θα το χαρακτήριζα τόσο πολεμικά. Είναι όμως μία μάχη, αναμφίβολα, και ένα σπριντ της παραπληροφόρησης, γιατί εμείς πραγματικά δεν είναι τόσο απλό και εύκολο. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και αυτό είναι λίγο άσχημο να το πω, άσχημο να το βιώνεις, ότι αισθάνεσαι ότι μένεις πίσω. Πάντα σε προσπερνάει. Πάντα τη βρίσκεις μπροστά σου και τρέχεις να την προλάβεις και να σώσεις ό,τι σώζεται. Μάλιστα. Τουλάχιστον είστε όμως την πρώτη γραμμή της μάχης. Αυτό οφείλουμε να το παραδεχθούμε. Vivian, πρωτού μπω στα τελευταία λεπτά, όπως λέτε. Θέλω εγώ να πω κάτι. Για το θέμα της εμπιστοσύνης, που εμένα με σόκαρε. Γιατί ξέρετε, ένας από τους λόγους που η οικονομία πάει στην Ελλάδα, έχουμε αποτύχει, είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Γιατί τι είναι η οικονομία? Σχέσεις εμπιστοσύνης. Έχω να δώσω ένα tip. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι της επικοινωνίας εδώ πέρα. Αυτό να το πάρετε σοβαρά υπόψη, γιατί το πορτφόλιό μου το δικαιολογεί να δίνω tip. Αλλά το εφαρμόζω και στο newsletter μου. Ένας τρόπος για να μειώσεις την καχυποψία είναι η διαφάνεια. Σας συνδέω το άρθρο του κυρίου Θοδωρή Γεωργακόπουλου. Πρέπει να σας αναφέρω ότι πριν από 5 χρόνια είχαμε μία επαγγελματική σχέση στο πλαίσιο της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, έτσι, που υπενήσετε ότι είχαμε μία οικονομική δυσοληψία, και το αναφέρω. Ο λόγος που αναφέρω ανοιχτά κάτι τόσο αντιδημοφιλές ότι ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, που δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο προφίλ μου, είναι ακριβώς γιατί όποιος μπαίνει στη σελίδα μου θέλω να ξέρει ποια έχει απέναντί του, ώστε να μην έρθει κάποιος σχολιαστής να μου γράψει από πάνω, καλά, άμα τα λες γιατί είσαι φίλη του Μητσοτάκη. Το έχω πει εγώ.
Έτσι. Η διαφάνεια είναι ένας τρόπος για να μειωθεί το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Να ρωτήσουμε κάτι, πόσοι από εσάς... Πρέπει γιατί, με μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη, γιατί πόσοι από εσάς, εγώ το καταλαβαίνω και έχει απόλυτο δίκιο, Vivian, όταν θα μπείτε σε ένα site, και καλά για τα site δεν έχουν η αλήθεια την ταυτότητα όλο, δηλαδή εμείς έχουμε ένα κατεβατό το δικτύο, όλη μας η γραμμή στη διαφάνεια, στο whistleblower, σε όλα. Πόσα από τα μέσα έχουν αυτή τη διαφάνεια. Αλλά πάμε και να βγούμε παρακάτω. Και από τα μέσα που έχουν, εσείς πόσες φορές έχετε μπει να διαβάσετε ποιο είναι πιανού. Γιατί ήδη νιώθετε δυσπιστία. Λοιπόν, αλλά κάποιος πρέπει να το κάνει. Έχουμε έχεις 10 δεύτερα. Είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε όταν εμπλέκονται κάποιες ιστοσελίδες. Είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε εμείς στη δουλειά μας. Την ταυτότητα. Η ταυτότητα. Ήθελα να κλείσω κι εγώ λέγοντας ότι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την επόμενη διετία προβλέπεται ότι νούμερο ένα παγκόσμιος κίνδυνος είναι η παραπληροφόρηση. Το κρατάμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολλές οι σημειώσεις. Ο χρόνος, όπως βλέπατε, είδατε το νερό του Καματερού, δεν το ξέρατε, το μάθατε. Σας δώσαμε και tips σήμερα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη, να ευχαριστήσω την Έλενα την Παπαδημητρίου, τον Θοδωρή, τον Γεωργόπουλο, τη Βίβιαν, την Ευθυμιοπούλου, την Έλενα, τη Βατάλα, τη σύμπραξη και τον οργανισμό της. Κάθε μία και κάθε ένα από εσάς. Και επειδή η Βίβιαν καλά κάνει και ψηφίζει ό,τι ψηφίζει, να θυμάστε ότι την 9η Μαΐου ψηφίζουμε, είναι το μεγάλο μας όπλο. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Καλές είναι και οι παραλίες, αλλά έχουμε και μια ευθύνη.